εκπροσωπώντας ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες και μάλιστα από τις κορυφαίες ελληνικές αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες εκφράζουν ένα τεράστιο ποσοστό του συνόλου του ελληνικού αθλητισμού, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ξεκινήσαμε τις επαφές με τα κόμματα και μάλιστα με τους αρχηγούς των κομμάτων. Σήμερα από εδώ, από το ΚΚΕ, και συνομιλήσαμε με τον γραμματέα και τα αρμόδια όργανα του πολιτικού γραφείου και τους υπεύθυνους αθλητισμού στο ΚΚΕ. Σκοπός της επίσκεψης μας ήταν να ενημερώσουμε τον πολιτικό κόσμο και δει, μέσα στις προθέσεις μας είναι να ενημερώσουμε όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για το τι συμβαίνει σήμερα στον αθλητισμό και τι μέλη γενέστε με αυτά τα οποία προαναγγέλλονται από τον αρμόδιο υφυπουργό. Θέματα που έχουν να κάνουν με το Μητρό των Αθλητικών Σωματείων, θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελθήσεις επιχορηγήσεις των σωματείων λόγω κορονοϊού και με αυτά τα οποία δημόσια έχει πει ο κύριος υφυπουργός για το νομοσχέδιο που θέλει να κατεβάσει σε ό,τι αφορά τις εκλογικές διαδικασίες των ομοσπονδιών. Θεωρούμε καταρχήν ότι είναι ανεπίτρεπτο οποιαδήποτε παρέμβαση πολιτική και δικυβερνητική στην αυτονομία και στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων, όπως σαφέστατα αναφέρει και περιγράφει ο καταστατικός χάρτης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος επέχει θέση διεθνούς δικαίου για τον παγκόσμιο αθλητισμό, και δει στο άρθρο του 5. Είναι ανεπίτρεπτο υπουργός να λέει το πότε θα γίνουν εκλογές της Ομοσπονδίας, το πώς θα γίνουν εκλογές της Ομοσπονδίας και με ποιο σύστημα θα γίνουν εκλογές της Ομοσπονδίας. Τούτο καταργεί κατάφορα το αυτοδιοίκητο και την αυτονομία των αθλητικών φορέων, οι οποίες λειτουργούν βάσει καταστατικών, εγκεκριμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγκεκριμένων από τις παγκόσμιες αντίστοιχες ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων και που είναι μέσα στο πνεύμα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σε αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται κατά του αθλητισμού και των ανθρώπων του αθλητισμού και του αθλητικού κινήματος γενικότερα, θέλουν να πάρουν σαφείς θέσεις στα κόμματα και να σταματήσει πλέον η κακόβολη σκοπούμενη άλωση του αθλητικού κινήματος. Ζούμε σε δημοκρατική χώρα της Ενωμένης Ευρώπης το 2020 και αυτά είναι πράγματα τα οποία η δημοκρατία, η διοντολογία και η κοινή λογική τα απορρίπτει. Και εμείς φυσικά, και μη μας προσάψουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικά ωφέλη, είμαστε αντίθετοι, διότι σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Και θα επιχειρούνται τα ίδια και σε κάποιους επόμενους και σε κάποιους μεθεπόμενους. Πρέπει να σταματήσουν πλέον και να επανεβαίνουν στο αθλητικό κίνημα, να τα αφήσουν ελεύθερο να εκφραστεί δημοκρατικά, όπως απαιτεί το σύνταγμά μας και η δημοκρατία μας.